Θα ασχοληθούμε εκεί με τις τελευταίες εξελίξεις του ορειβατικού, του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου. Ξεκινούν ξανά οι δραστηριότητες από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μετά από πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, διοργανώνεται ανάβαση στην ψηλότερη κορυφή της οροσειράς της δίκτυς, στο Σπαθί. Και θα συνομιλήσουμε με ένα υπέροχο φόντο, βέβαια, από πίσω, κύριε Χρονάκη. Μάνος Χρονάκης, Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Λασιθίου. Πού βρίσκεστε? Καλησπέρα, βρίσκομαι σε μια κορυφή εδώ κοντά στο οροπέδιο, είναι πάνω από το οροπέδιο του νησί μου, στο κλεισάκι του Τιμίου Σταυρού, για να πάρουμε έτσι ένα ωραίο πλάνο. Και να δω και μια γεύση από το οροπέδιο Λασιθίου αυτή την εποχή που είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο και πανέμορφο και το χειμώνα και το καλοκαίρι, βέβαια. Για πείτε μας, την Κυριακή ξεκινάτε και γυρίζετε στα γνώριμα λιμέρια. Σωστά. Ξεκινάμε σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που έχουν έρθει στις Ομοσπονδίες του Αθλητισμού και κατά συνέπεια και στο Σύλλογο το δικό μας. Ξεκινάμε τις εξορμήσεις και της άθλησης της ορειβασίας συμπεριλαμβανομένου σε αυτές τις οδηγίες. Αφορμή αυτή λοιπόν, ξεκινάμε τη Κυριακή 16 Μαΐου την πρώτη ανάβαση στην υψηλότερη κορυφή της οροσειράς της δίκτης. Επιλέξαμε αυτή την τοποθεσία συμβολικά, διότι το Σαββατοκύριακο αυτό έχουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2020, όπου είναι ενταγμένη και η οροσειρά της δίκτης, καθώς η Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας. Τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα υγείας που έχουν έρθει μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη. Ο συμμετέχουν στην ορειβασία την Κυριακή θα έχει κάνει το self-test, εάν είναι εργαζόμενος σε κάποια επιχείρηση και έχει ήδη κάνει το self-test. Αλλιώς θα δεχτούμε μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα το rapid test που θα έχει κάνει ο συμμετέχον. Σας έλειψαν αυτές οι περιηγήσεις? Ναι, όσο να είναι, μας έχουν λείψει εξορμήσεις. Είναι πολύ ωραίο. Η διαδρομή είναι μαγική προς την οροσειρά της δίκτυς. Είναι εντυπωσιακή, θα έλεγα. Θα ξεκινήσουμε από το αεροπέδιο του Λιμνακάρου στα 1150 μέτρα υψόμετρο. Θα ανηφορήσουμε και γύρω στα 1900 μέτρα υψόμετρο στην πηγή του Αμπαρσάμι. Θα σταματήσουμε για να πάρουμε το σνακ και νερό, να ξεκουραστούμε λίγο μέχρι να προσεγγίσουμε την κορυφή του Σπαθιού στα 248 μέτρα υψόμετρο. Μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε? Είναι για τα μέλη μας μόνο. Είναι για τα μέλη σας. Για τα εγγεγραμμένα μέλη του Συλλόγου. Μέχρι το οροπέδιο του Λιμνακάρου θα έρθουν με δικό τους μεταφορικό μέσο. Απαραίτητο θα έχουν μαζί τους και τη μάσκα. Ναι. Προστασίας. Και από εκεί ξεκινάμε με όλες τις απαραίτητες μέτρα, ας πούμε, αποστάσεις που θα πρέπει να τηρούν μεταξύ τους οι αναβάτες και τα τεστ που θα παραλάβουμε την Παρασκευή. Και μάσκα, σωστά? Και μάσκα. Όχι στο βουνό, όχι μάσκα. Είναι για τη διαδρομή, ναι, στο αυτοκίνητο. Είναι για τη διαδρομή στο αυτοκίνητο. Πόσα μέλη έχει ο Ορειβατικός Σύλλογος Λασιθίου? Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος αριθμεί μέχρι στιγμής 350 ενεργά μέλη. Εγγεγραμμένα μέλη και ενεργά, ναι, από αυτά είναι περίπου 150 μέλη, 160 περίπου. Πόσοι περιμένετε να ανταποκριθούν στο κάλεσμα και να επιστρέψουν εκεί στις διαδρομές ξεχωριστές? Οι συνθήκες τώρα είναι περίεργες, οπότε μέχρι στιγμής έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα για συμμετοχή. Πιστεύουμε, ναι, ότι γύρω στα 30 άτομα θα μπορούμε να τα υποστηρίξουμε κιόλας με τους αρχηγούς της αποστολής. 30-40 άτομα εκεί περίπου. Ο πιο μικρός ηλικιακά που θα σας συντροφεύσει την Κυριακή, ποιος θα είναι? Ηλικία να μου πείτε. Κοιτάξτε, έχουμε ηλικίες από και 14 και 18 χρονών, 16. Ναι. Γιατί είναι και δύσκολη η διαδρομή. Βαθμολογικά είναι νούμερο 3. Οι πεζοπορίες που δεν έχουν τόσο υψομετρική είναι και πιο προσιτή και προς τα παιδιά. Και στα παιδιά. Ναι, ανάλογα το βαθμό δυσκολίας. Η χρονική διάρκεια της είναι 3 ώρες για να ανέβουμε και περίπου 3 ώρες για να κατέβουμε εκεί. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή αρχή, με το δεξί να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και εδώ είμαστε να προβάλλουμε τις ξεχωριστές δράσεις σας. Και μακάρι να μην είναι αυτό είδηση και να... Σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν.